Υποψήφια Περιφερειάρχη Αττικής από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Ρένα Δούρου. Κυρία Δούρου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδημητρίου, καλημέρα και σε όσους ακούν την εκπομπή και να φανερώσουμε στους ακροατές ότι ήταν προγραμματισμένοι ούτως και άλλως. Και το λέω αυτό γιατί σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, αλλά μερικά πράγματα οφείλουν να είναι αυτονόητα. Οπότε εμείς δεν συνομιλούμε εδώ επειδή προηγήθηκε η παραίτησή μου από την βουλευτική έδρα. Θα συνομιλούσαμε ούτως ή άλλως για τα τεράστια προβλήματα που έχει η περιφέρεια Αττικής. Έχετε δίκιο σε αυτό. Ο μόνο που στην εισαγωγή μου είπα ότι σε τέτοιους χαλεπούς καιρούς είναι πράγματι μια πολύ γενναία πράξη. Δύο μήνες πριν το αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών εκλογών, ένας υποψήφιος και μάλιστα στην περιφέρεια, για την περιφέρεια Αττικής, να παίρνει την γενναία προσωπική του απόφαση να παραιτείται του βουλευτικού αξιώματος, που σημαίνει ότι δεν περιμένω το αποτέλεσμα για να κρίνω αν θα παραιτηθώ ή όχι. Κατ' εμέ είναι μια γενναία πράξη. Οφείλω όμως να αποκαλύψω και στους ακροατές μας ότι η κυρία Ρένα Δούρου δεν είναι απλώς μια προσκεκλημένη. Η κυρία Ρένα Δούρου από την ημέρα που έκλεισε η ΕΡΤ, δηλαδή την 10η Ιουνίου, βρισκόταν συνεχώς στο Ραδιομέγαρο, ακόμα και για βόλτα, και γι' αυτό οφείλω να την ευχαριστήσω. Κύριε Παπαδημητρίου, αυτονόητο και αυτό. Όμως ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Συνήθιζα να λέω και συνηθίζω να λέω και τώρα που ηγούμε μια σπουδαία μάχη για την περιφέρεια Αττικής, ότι όσο σπουδαίο είναι να βρεθεί εκείνο το δημοσιονομικό και οικονομικό πρόγραμμα, όσο σπουδαίο είναι να αναζητηθεί και να βρεθεί το ρεαλιστικό πρόγραμμα ώστε η περιφέρεια Αττικής να καταστεί προπύργιο αλλαγών, αναπτυξιακό μοντέλο, άλλο τόσο, για να μην πω και περισσότερο, είναι σπουδαίο και σημαντικό να αλλάξει το ήθος, να αλλάξει το ηθικό παράδειγμα άσκησης πολιτικής. Διότι μαζί με την κρίση χρέους ταλαιπωρείται η χώρα που θέλει να επέρεται ότι σε τούτα τα ιερά χώματα γεννήθηκε η δημοκρατία, από κρίση δημοκρατίας και κρίση ήθους. Επομένως, το να παραιτηθώ της βουλευτικής μου ιδιότητας είναι συνυφασμένο με εκείνο το ήθος που θέλω να υπηρετήσω, με εκείνο το ήθος που εν τέλει έχουμε ανάγκη να υπηρετηθεί τόσο στην περιφέρεια Αττικής όσο και σε ολόκληρη την επικράτεια. Γιατί αλλιώς, κύριε Παπαδημητρίου, και εσείς το γνωρίζετε καλά με τη δημοσιογραφική σας ιδιότητα, δεν θα κάνουμε τίποτα. Η χώρα δεν πάσχει μόνο από υψηλούς δείκτες ελλείμματος. Η χώρα πάσχει γιατί στο τιμόνι της διακυβέρνησής της από το 1974 και μετά, λέω εγώ, βρέθηκαν εκείνα τα κυβερνητικά σχήματα που την οδήγησαν και στην κρίση της δημοκρατίας και στην πολιτισμική, κοινωνική και ηθική απαξίωση. Επομένως, χρειάζεται να αλλάξουμε και τον τρόπο, το υπόδειγμα με το οποίο θα ασκηθεί η πολιτική από τούδε και στο εξής. Δεν θα μπορούσα να διαφωνήσω, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι αυτονόητα αυτά που λέτε. Δυστυχώς ζούμε σε μια περιοχή που διεκδικούμε πλέον ακόμα και τα αυτονόητα. Όμως θέλω να προσθέσω το εξής. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η περιφέρεια Αττικής είναι καταρχήν μια πολιτική ψήφος. Κύριε Παπαδημητρίου, είναι και πολιτική ψήφος και περισσεύει υποκρισία εδώ και καιρό, αλλά βλέπω τούτο να μην σταματά, αντιθέτως να εντείνεται για όσα κομματικά επιτελεία και για όσους υποψηφίους παριστάνουν τους ακυδεμόνευτους, παριστάνουν τους ακομμάτιστους, παριστάνουν τους δίθεν τεχνοκράτες ειδικού της αυτοδιοίκησης, μόνο που όπως τα προβλήματα έτσι και οι λύσεις τους έχουν πολιτικό πρόσημο. Επομένως η μάχη για την περιφέρεια Αττικής είναι εξόχως πολιτική, όπως ακολουθώντας αριστοτελικές ρίσεις θα λέγαμε ότι τα πάντα στη ζωή μας είναι πολιτικά, δεν είναι ουδέτερα, δεν διαχειριζόμαστε εδώ απλά, γιατί τότε μπορούμε να καταργήσουμε και τις εκλογές και να κάνουμε ένα open gov και να βρούμε διαχειριστές, να διαχειριστούν το ΕΣΠΑ, να διαχειριστούν τους ιδίους πόρους της περιφέρειας και να μην ενοχληθεί κανένας Έλληνας πολίτης. Είναι όμως και αυτοδιοικητικά. Επομένως έχει διπλό πρόσημο η μάχη της οποίας ηγούμε μαζί με πολλούς συναγωνιστές για την περιφέρεια Αττικής. Πολιτικά τα προβλήματα, πολιτικές οι λύσεις, και όσον αφορά τα ζητήματα της αυτοδιοίκησης, να ξεκαθαρίσω μία και έξω ότι δεν μπορούν απλά να τα διαχειριστούμε. Όταν ξέρετε, κύριε Παπαδημητρίου, ακόμα και το μνημόνιο είναι εδώ και θα είναι εδώ.
Και κάποιοι προσπαθούν να μας πούνε ότι για τη φτώχεια στην περιφέρεια Αττικής, για μια περιφέρεια τη μεγαλύτερη της χώρας και μια από τις μεγαλύτερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει φτωχοποιηθεί βίαια τα τελευταία 4 χρόνια, οι λύσεις απλώς είναι διαχειριστικές και τεχνοκρατικές και δεν θα είναι πολιτικές. Μα όλοι μου λένε πάντως, ή τέλος πάντων αρκετοί με τους οποίους έρχομαι και σε αντιπαράθεση δημοσιογραφικά, πολιτικά εννοώ, ότι ο κύριος Υγουργός, για παράδειγμα, ο νυν δηλαδή επικεφαλής στην περιφέρεια Αττικής, έχει ρίξει πολλά λεφτά. Το ζήτημα είναι πού τα έχει ρίξει. Τι εννοείται? Γιατί έχει ρίξει πολλά λεφτά, δεν έχει ρίξει πολλά λεφτά, γι' αυτό έχει πλεώνασμα. Σε τι δομές τα έχει ρίξει αυτά τα χρήματα? Πρόσφατα έγινε ένας απολογισμός του έργου της περιφερειακής διοίκησης, της απερχόμενης περιφερειακής διοίκησης. Εκεί λοιπόν βαφτίσαμε το κρέας ψάρι. Βαφτίσαμε το γεγονός ότι για 3,5 χρόνια, και ενώ η περιφέρεια Αττικής, επαναλαμβάνω, είναι εκείνη η περιφέρεια που βιαίως στοχοποιήθηκε ο πληθυσμός της, ακόμα και αν πάρουμε σε σύγκριση με τα υπόλοιπα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο απερχόμενος περιφερειάρχης, ούτε λίγο ούτε πολύ, μας είπε ότι έχει και λεφτά παρκαρισμένα. Λοιπόν, άρα ρωτώ, πού πέσαν τα χρήματα? Πέσανε σε υποδομές, πέσανε για να δημιουργηθούν θέσεις μόνιμες εργασίας σε έναν πληθυσμό όπου δοκιμάζεται από την ανεργία και από τη φτώχεια? Αυτά τα χρήματα που πήγανε? Πήγανε σε έργα βιτρίνας, πήγανε σε καλοπιστικά έργα? Τελικά υπάρχουν λεφτά ή δεν υπάρχουν, για να θυμηθώ, αλίστου μνήμης ρίσης που προέρχονται από τον πολιτικό χώρο που έχει στηρίξει για δεκαετίες το συγκεκριμένο πρόσωπο? Θα ήθελα να προχωρήσω σε μία ακόμα ερώτηση. Ας υποθέσω, κάνω μία υπόθεση εργασίας, κυρία Δούρου, ότι εσείς εκλέγεστε στην περιφέρεια Αττικής. Είστε δηλαδή το πρώτο πρόσωπο για ολόκληρο το λεκανοπέδιο Αττικής. Αλλά δήμαρχος της Αθήνας δεν είναι, ας πούμε, ο Γαβριήλ Σακελαρίδης, ένας νέος άνθρωπος και σύντροφός σας. Θα μπορέσετε να συνεργαστείτε με έναν δήμαρχο, ας πούμε, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας στο Δήμο Αθήνας? Πώς ξεκινήσαμε, κύριε Παπαδημητρίου, τούτο το διάλογο? Λέγαμε περί ήθους και περί αλλαγής ηθικού υποδείγματος στην άσκηση πολιτικής, είτε σε επίπεδο περιφέρειας είτε σε ολόκληρη τη χώρα μας. Έχω ξαναπεί και μου δίνεται εξαιρετική ευκαιρία να το ξαναπώ, ότι πρέπει να αλλάξουν και οι συσχετισμοί, για να είμαι ευγενική και να τιμήσω το γεγονός ότι με φιλοξενείτε, τέλος πάντων οι σχέσεις μεταξύ περιφερειάρχου και δημάρχων, οι οποίοι είναι οι μέτεροι και οι μέτεροι, το ΙΤΑ και το ΙΨΙΛΟ. Εδώ θέλουμε έναν περιφερειάρχη, χρειαζόμαστε μία περιφερειάρχη, λέω εγώ, η οποία δεν θα διαθέτει κονδύλια σε δημάρχους οι οποίοι θα είναι δικοί της και θα διαφορεί για δημάρχους που δεν θα είναι δικοί της. Θέλουμε δήμους οι οποίοι δεν θα είναι προνομιακοί, οι μέτεροι της περιφερειάρχου. Δεν θέλουμε δήμους, όπως έχω ξαναπεί, που το μόνο που θα έχουν γνωρίσει θα είναι ο μπλε κάδος ανακύκλωσης, και άλλους δήμους όπως η Φιλή που θα έχουν γνωρίσει τον καρκίνο. Άρα μία και στο χέρι σας λέω ότι ανεξάρτητα του αποτελέσματος και των δικών μου επιθυμιών, των ευχών που κάνω, η αυριανή περιφερειάρχης θα έχει έναν συνολικό σχεδιασμό που οι δήμαρχοι δεν θα είναι κολλητοί της και οι μέτεροι, οι δήμαρχοι θα είναι οι μάντες άσκησης πολιτικής, προκειμένου όλοι οι πολίτες να είναι ίσοι και να έχουν τα ίδια δικαιώματα, τα ίδια προνόμια σε σχέση με την περιφέρεια. Και παίρνω την, ξεκλέβω μάλλον, συγκρατώ την τελευταία σας φράση, αυτή που μόλις είπατε. Έχω την εντύπωση ότι παρεξηγηθήκατε προ αρκετών ημερών, αν θυμάμαι καλά τη φράση, ότι δεν μαζεύει τα σκουπίδια το ίδιο ένας μνημονιακός και ένας αντιμνημονιακός. Δράτω με της ευκαιρίας της φιλοξενίας για να το επεξηγήσουμε, ή τουλάχιστον να μου δώσετε τις δικές σας εξηγήσεις. Καταρχάς δεν θέλω να το εξηγήσω, δεν θέλω να το ερμηνεύσω, γιατί θεωρώ ότι είναι αυτό καθ' αυτό από μόνο του ένα ισχυρό μήνυμα που στάλθηκε εκεί που έπρεπε και που κάποιοι ήδη μυρίσαμε το φόβο τους από τις αντιδράσεις τους. Τι λέγαμε πάλι στην αρχή? Ότι δεν μπορεί να παριστάνουμε, ότι απλά εδώ χρειαζόμαστε τεχνοκράτες, ότι εδώ απλά χρειαζόμαστε διαχειριστές που στα κουτάκια του ΕΣΠΑ, του ΣΕΣ, του νέου ΕΣΠΑ, ή στα κουτάκια όσον αφορά τους ίδιους πόρους της περιφέρειας, απλώς θα προσταφερούν με γόμα και μολύβι.
Εδώ θέλουμε αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι και θα αντισταθούν και θα δώσουν μάχες, και θέλουμε αιρετούς που δεν θα παριστάνουν απλά τους τεχνοκράτες και θα κάνουν ότι δεν αντιλαμβάνονται ότι επειδή ακριβώς έχουμε μνημόνιο στη χώρα και θα έχουμε μνημόνιο στη χώρα, ο κύριος Φούχτελ περιοδεύει και αναζητά λύσεις στο όνομα των Ελλήνων πολιτών, στο όνομα της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης, στο όνομα της ελληνικής κυβέρνησης. Λοιπόν, εδώ πέρα μιλάμε για εργολαβικά συμφέροντα, μιλάμε για αποικιοκρατικού τύπου συμβάσεις, μιλάμε για επιστροφή στη φεουδαρχία και ναι, υπάρχουν υποψήφοι που αυτά δεν τα ανέχονται και υποψήφοι που 3,5 χρόνια τώρα κάνανε ότι αυτά δεν υπήρχαν. Άρα σας λέω, κύριε Παπαδημητρίου, κανένας δεν παρεξήγησε τίποτα. Και οι πολίτες κατάλαβαν για ποιο λόγο θα δώσω αγώνα και οι αντίπαλοι μου κατάλαβαν τι τους είπα ότι έπραξαν τα τελευταία 3,5 χρόνια. Και αν θέλουν κάποιοι, επειδή δεν υπάρχει άλλη γραμμή άμυνας, να προσπαθήσουν να μας πούν ότι ήταν ατυχής η δήλωσή μου, θα τους λέω ότι εγώ αυτή τη δήλωση θα την επαναλαμβάνω κάθε μέρα μέχρι να κλείσουν οι κάλπες της 18ης Μαΐου και θα είναι η παντιέρα μου όταν 26η Μαΐου η προσπάθεια της δύναμης ζωής, της περιφερειακής παράταξης που ηγούμε, θα είναι αυτή που θα κάνει τις τεράστιες αλλαγές που χρειάζεται η περιφερειακής, που χρειάζεται η πατρίδα μας. Να το πω λίγο πιο λαϊκά, αν μου επιτρέπετε. Διακρίνω ένα, συγγνώμη για την έκφραση, ένα αντρικό τσαμπουκά. Μια νέα γυναίκα σε ένα πολιτικό ανδροκρατούμενο πολιτικό περιβάλλον, έτσι είναι στην Ελλάδα όλα τα χρόνια, έτσι ήταν σε ολόκληρο τον αιώνα, είναι υποψήφια περιφερειάρχης Αττικής. Υπέρ ή κατά αυτό? Κύριε Παπαδημητρίου, το να είσαι στεναρός, το να είσαι γενναίος, δεν έχει να κάνει με το φύλο. Και μπορούσαμε να συζητάμε ώρες για το ποιες ήταν εκείνες οι γυναίκες που μπορεί να είναι η ίδια σας η μάνα, η ίδια σας η αδερφή, πρωτοστάτησαν σε σπουδαίες μάχες, όπως είναι οι καθαρίστες του Υπουργείου Οικονομικών, που δεν τις κάπτει κανένα γκλόπ των ΜΑΤ, που δεν τις κάπτει καμία απαρέσκεια εκ μέρους της πολιτικής, αν θέλετε αυτή τη στιγμή τρόικα εσωτερικού που διαφεντεύει την πατρίδα μας, και επομένως λέω ότι από αυτές τις γυναίκες αντλώ δύναμη και μακάρι να πάψουμε να θεωρούμε ότι η δύναμη, το σθένος, η γενναιότητα είναι γένους ανδρικού. Τότε τα πράγματα ήδη θα έχουν προχωρήσει στη χώρα που, επαναλαμβάνω, θέλει να λέει ότι γέννησε τη δημοκρατία. Δεν έχουμε δημοκρατία σε όλα, κύριε Παπαδημητρίου, έχουμε πολλά ακόμα να παλέψουμε και να νικήσουμε, ανάμεσα στα οποία είναι το ζήτημα της ισότητας των δύο φύλων. Πάντως αυτή τη στιγμή τον τζαμπουκά τον έχουν οι καθαρίστρες του Υπουργείου Οικονομικών. Ρένα Δούρου, υποψήφια περιφερειάρχης Αττικής από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, τιμή μου που σας είχα σήμερα στην εκπομπή μου, κυρία Δούρου. Σας εύχομαι καλή δύναμη στο υπόλοιπο της προεκλογικής περίοδου. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Καλή σας ημέρα.